Εδώ πέρα λοιπόν συνεχίζω με ακόμα ένα βίντεο που έχει σχέση με καινούργια albums, βασικά του 2022, αλλά θα αναφερθώ σε και κάποιες κυκλοφορίες του 2021 που μόλις πριν από λίγο καιρό τις απέκτησα. Ας ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από το 2021 και μετά να περάσω από τις κυκλοφορίες του 2021 και μετά να περάσω στο 2022. Πρώτα απ' όλα έχουμε αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ, το οποίο επίσης έκανε πάταγο την προηγούμενη χρονιά. Μιλάμε για τους Gravesend. Δεν είμαι σίγουρος από πού είναι, δεν το έψαξα κιόλας, σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν είναι Αμερικάνοι. Οι Gravesend λοιπόν, στο συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, νομίζω έγινε το πρώτο τους full length. Έχουν βγάλει ένα EP πιο πριν. Ακούει το όνομα Methods of Human Disposal. Παίζουν ένα είδος grind black, ένα συνδυασμό μεταξύ grind και black που πλησιάζει αμήν τι άλλο το war bestial black metal. Δεν μπορώ να ξέρω αν μπορούμε να τους χαρακτηρίσω ξεκάθαρα ως war bestial black metal, αλλά αυτός ο συνδυασμός μεταξύ του grind και του black που κάνουν στο ύφος τους είναι αρκετά καλός και πλησιάζει αυτό πολύ ακριβώς αυτό το λεγόμενο είδος, υποείδος του Bestial Black. Λοιπόν, με αυτό το ιδιαίτερο εξώφυλλο. Να περάσω τώρα σε μια άλλη κυκλοφορία που έκανε τεράστιο πάταγο την προηγούμενη ακριβώς χρονιά. Μιλάμε για το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ του συγκροτήματος, βασικά ίσως είναι και One Man's Band, Worm. Ακούει το όνομα Forever Glade, κάπως έτσι. Λοιπόν, αν κοιτάξει κάποιος το καθαρό εξώφυλλο, νομίζω ότι σίγουρα ότι πρόκειται για ένα είδος ίσως slam death metal. Αν κοιτάξει το οπισθόφυλλο, θα νομίζει ότι πρόκειται για black metal κυκλοφορία. Λοιπόν, και ξέρετε κάτι, ισχύουν και τα δύο μαζί. Το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ μιλάμε μια πολύ ιδιαίτερη κυκλοφορία που συνδυάζει πάρα πολλά είδη. Συνδυάζει death metal, doom death metal, funeral doom, συνδυάζει black metal. Όλα μαζί σε ένα. Και επίσης και αρκετό shredding στις κιθάρες κτλ. Μιλάμε για ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι μπορούσε να βγει πολύ μπερδεμένο το υλικό. Όταν κάποιος μπερδεύει όλα αυτά τα είδη σε ένα είδος μουσικής σε ένα άλμπουμ. Και όμως παρόλα αυτά βγαίνει πάρα πολύ καλό το συγκεκριμένο λοιπόν άλμπουμ των Worm. Των, του Worm κτλ. Να περάσω τώρα σε ακόμα μια κυκλοφορία η οποία βγήκε και αυτή μια στιγμή, αυτή νομίζω δεν είμαι σίγουρος αν είναι η κυκλοφορία του 2021. Ή αν πάμε ακόμα και πιο πίσω, πιο πριν, το 2020, μπορεί να κάνω και λάθος και επομένως μπορεί να είναι και το 2020, αλλά εφόσον και τρία αυτά άλμπουμ βγήκαν από την 20 Backspin, ας την αναφέρω και τη συγκεκριμένη κυκλοφορία, μπορεί να είναι το 2020. Μιλάμε για αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ των Atramentus, που ακούει στο όνομα Stygia, και εδώ πέρα ένα καταπληκτικό εξώφυλλο, παίζουν Funeral Doom. Funeral Doom, αλλά σε πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλό τρόπο, πάρα πολύ καλό Funeral Doom Metal. Να συνεχίσω τώρα εδώ πέρα αφήνοντας αυτά τα albums και να περάσω στο 2022 και καινούριες κυκλοφορίες μέσα στο 2022. Έχουμε και λέμε πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω αν ήδη τις ανέφερα, κάποιες από αυτές τις κυκλοφορίες, το καινούριο Death Spell Omega, μπορεί και το έχω ξαναναφέρει, των Γάλλων Death Spell Omega, πάρα πολύ καλό, ίσως το έχω ξαναναφέρει. Εμένα προσωπικά μου άρεσε αρκετά. Ακούεις το όνομα The Long Defeat. Να πάω τώρα στους Σκοτσέζους, νομίζω ότι είναι Σκοτσέζοι. Alestorm, με την κοινή τους κυκλοφορία,
7th room, ram, room of a 7th room. I mean, τι άλλο κάνουν την πλάκα τους επάνω στο 7th son of the 7th son. Αν προσέξει κανείς το εξώφυλλο, είναι πάρα πολύ καλό. Έχουν μέσα και μια επίσης... στο εσωτερικό έχουν επίσης κάτι που να μοιάζει με το 7th son of 7th son των Iron Maiden. Να το εδώ πέρα. Αν κάποιος προσέξει, είναι καθαρή αναφορά στο 7th Son of the 7th Son. Λοιπόν, πολύ συμπαθητικό το άλμπουμ. Όλα τους τα άλμπουμ είναι συμπαθητικά. Λοιπόν, είχαν εμφανιστεί και στην Ελλάδα και στο Ισραήλ, μάλιστα τις προάλλες. Συνεχίζουν ακριβώς από εκεί που άφησαν το προηγούμενο τους άλμπουμ. Έχουν εδώ πέρα, μάλιστα, το Wooden Link που κλείνει, το τρίτο μέρος που κλείνει τον δίσκο είναι πολύ πιο, θα λέγαμε, μελαγχολικό σε σχέση με τα υπόλοιπα μέρη του συγκεκριμένου θέματος. Και επίσης έχουν και ένα schedule, το λεγόμενο Return του Τορντούγκα, αλλά αυτή τη φορά δεν κάνουν συνδυασμό metal με hip hop ή με rap. Παίζουν κανονικό metal στο Return του Τορντούγκα. Αλλά όλο το άλμπουμ είναι πάρα πολύ καλό. Να συνεχίσω εδώ πέρα με μια κυκλοφορία του hard rock περισσότερο και μιλάω για τους Hail, αν μιλήσα για τους Alestorm, ας περάσω στους Hailstorm. Οι Hailstorm λοιπόν μετά από χρόνια ξαναεμφανίζονται με το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μου θύμισε το cover art του καινούριου Scorpions. Okay. Που ακούει στο όνομα Back from the Dead. Αμήν τι άλλο. Okay, συμπαθητικό Hailstorm album. Okay, όλα καλά και όλα ωραία. Μπορώ να πω ότι ίσως στις προηγούμενες κυκλοφορίες του σε μένα μου άρεσαν ακόμα περισσότερο. Και μπορώ να πω επίσης ότι... Το σηκώτημα ακολουθεί την συγκεκριμένη γραμμή που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια και τη συνεχίζει από εκεί που μας άφησε. Αλλά, οκ. Δεν μπορώ να πω ότι μου έλειψαν ιδιαίτερα, να πω την αλήθεια. Ίσως αναφέρθηκα πάλι στη συγκεκριμένη κυκλοφορία. Ακόμα ένα γαλλικό black metal, avant-garde black metal σηκώτημα, η Blood as Nord. Με το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ που ακούει στο όνομα Disharmonium Dreamable Abysses. Okay. Στο συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, όπως καταλαβαίνετε, έχουν το Lovecraft ορόσημο σε όλο το άλμπουμ, αλλά από την αλήθεια είναι ότι είναι τόσο μα τόσο ιδιαίτερο, τόσο μα τόσο, ας πούμε, σε ρουφάει αυτό το άλμπουμ, αρκετά avant-garde. Τα φωνητικά είναι τόσο σχιστά, είναι σαν να μην καν ακούγονται, αν κάποιος δεν το προσέξει τη μίξη. Αλλά μιλάμε πάρα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ. Θα πάω τώρα στους Κύπριους Mirror, okay, που επανεμφανίζονται με αυτή την τρίτη κυκλοφορία τους, full length κυκλοφορία τους, αν δεν κάνω λάθος. Και το προηγούμενο άλμπουμ ήταν πάρα πολύ καλό και το συγκεκριμένο φετινό του 2022 πάρα πολύ καλό. Ακούει το όνομα The Day Bastard Leaders Die, είναι το κομμάτι που κλείνει τον δίσκο. Και εδώ οι Mirror, να μην τι άλλο, συνεχίζουν και παίζουν αυτό το πολύ κοντά στο US Power Metal στυλ τους. Αν με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, με πάρα πολύ καλά επίσης κομμάτια. Να συνεχίσω εδώ πέρα τώρα με τους Predatory Light. Predatory Light εμφανίζονται μετά από χρόνια με αυτό το δεύτερο τους full length album, αν και έχει μόνο 4 κομμάτια μέσα. Ακούει το όνομα Death and the Twilight Hours. Ναι. Λοιπόν, με ένα καταπληκτικό εξώφυλλο, παίζουν ένα είδος μελωδικού black metal, Αμερικάνοι είναι, παίζουν ένα μελωδικό black metal σουηδικής σκοπιάς, που κάπου θυμίζει Dissection, κάπου θυμίζει Tribulation.
Μην τι άλλο μου πείτε, Tripulation έχουν και αυτοί επιρροές από τους Day Section, σίγουρα. Αλλά πάρα πάρα πολύ καλό στο συγκεκριμένο αυτό είδος. Να περάσω τώρα στους Ισπανούς Red Shark με το πρώτο τους full length album. Έχουν κυκλοφορήσει ένα EP πιο πριν και κάτι άλλα, νομίζω, demos, αλλά βασικά αυτό είναι το πρώτο τους full length. Ακούει το όνομα Digital Rays. Οι Red Shark παίζουν ένα είδος που ακουμπάει άλλοτε το thrash metal και άλλοτε το US power metal. Στην συγκεκριμένη Ισπανή βέβαια, ας πούμε το πρώτο κομμάτι του δίσκου είναι αρκετά thrashy, αλλά μετέπειτα γίνονται όλο και πιο US power. Συμπαθητικό το συγκρότημα, συμπαθητικός ο ήχος τους, όλα καλά και όλα ωραία, αλλά δεν είναι κάτι εντελώς που τρελαίνεσαι με αυτό. Να περάσω τώρα σε ακόμα μια δουλειά που κάνει και αυτή πάταγο μέσα στη χρονιά. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα αυτή την καινούργια κυκλοφορία που κάνει μεγάλο πάταγο, τον Devil Master, όπου ακούει το όνομα στο όνομα Ecstasies of Never Ending Light. Και κάνουν εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο συνδυασμό μεταξύ του black metal και του gothic metal με βαμπυρική διάθεση κτλ. Πολύ καλό εξώφυλλο, αρκετά καλό το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ. Να περάσω τώρα για ένα άλμπουμ, σε ένα άλμπουμ που για μένα θα είναι από τα καλύτερα της χρονιάς σίγουρα. Οι Αμερικάνοι επίσης, Fair the Lands, που βγάζουν το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, The Hyperborean, κάπως έτσι, okay. Λοιπόν, τι παίζουν εδώ πέρα, παίζουν ένα πολύ ωραίο επικό metal με doom προεκτάσεις που πλησιάζει τους Atlantean Context στον ήχο και είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλό. Σαν άκουσμα μου άρεσαν πάρα πολύ. Ακόμα μια black metal κυκλοφορία από τη Σουηδία, black and death metal. Οι Kvaen, που κυκλοφορούν αυτή τη δουλειά τους, την φετινή δουλειά τους, The Great Below, κυμαίνονται σε αυτόν τον χώρο μεταξύ του black και του death metal, του μελωδικού death και του black, black and death. Φυσικά, αν μιλάμε για black and death metal από Σουηδία, έχουν μέσα όλα αυτό το dissection, sacramentum, vatein, βάλτε μέσα όλα αυτά τα συγκροτήματα. Αλλά και οι Kvaen το κάνουν επίσης πάρα πολύ καλά. Να συνεχίσω ακόμα με ένα άλμπουμ από τη Σουηδία. Αλλά αυτοί παίζουν επίσης black metal με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Μιλάμε για τους διαφορετικό τρόπο. Περισσότερο θα τους έλεγα ταγμένους στην Vatein πλευρά του πράγματος. Μιλάμε για τους Ultra Silva. Κυκλοφορούν το δεύτερο τους αυτό άλμπουμ, που ακούει στο όνομα The Sanctity of Death, μέσα στο 2022, και όντως το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ επίσης μπαίνει κάτω από την κατηγορία του μελωδικού black metal, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά στους Vatein, ιδιαίτερα στους Vatein, περισσότερο από τους Dissection που θύσαν περισσότερο Vatein στον ήχο τους, αλλά με πολύ καλό τρόπο. Και για να κλείσω για την ώρα, θα αναφερθώ σε ένα ακόμα άλμπουμ της χρονιάς και μετά μια επανακυκλοφορία που βγήκε μέσα στο 2022. Μιλάμε για μια από τις καταπληκτικές επίσης κυκλοφορίες της φετινής χρονιάς, Municipal Waste, οι Αμερικάνοι Crossover Thrashers επιστρέφουν με αυτή την άλμπουμάρα που ακούει στο όνομα Electrified Brain. Όπως βλέπετε και το εξώφυλλο καταπληκτικό, πάρα μα πάρα πολύ καλό άλμπουμ crossover thrash και μάλιστα πλησιάζει περισσότερο το thrash παρά το crossover στο συγκεκριμένο άλμπουμ, αλλά είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλό. Αν και είχα χάσει λίγο το ενδιαφέρον μου με τις τελευταίες δουλειές του στους Municipal Waste, το προηγούμενο του EP και το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι καταπληκτικά πραγματικά.
Και τώρα για να κλείσω, μια επανακυκλοφορία. Επανακυκλοφορία είναι άλμπουμ Σουηδί, νομίζω ότι είναι. Κυκλοφόρησα κάποια άλμπουμς μέσα στην δεκαετία του 80 και μετά χάθηκαν και αυτοί. Μιλάμε για τους Overdrive και νομίζω ότι αυτό είναι και το ντεμπούτο τους άλμπουμ. Υποκούει στο όνομα Sword and Axis, μπορεί να είναι και το δεύτερο τους άλμπουμ και εγώ να κάνω λάθος. Λοιπόν, ίσως είναι το δεύτερο τους άλμπουμ. Το δεύτερο τους είναι, κατά τη δική μου γνώμη, και όχι το πρώτο τους. Το οποίο βγήκε γύρω στο 1984. Ωραία. Σουηδοί λοιπόν που παίζουν ένα αρκετά, θα λέγαμε, heavy metal της δεκαετίας του 80, αλλά αρκετά συμπαθητική η Overdrive. Αυτά για την ώρα. Από το Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.